Σκληρό είναι το μάθημα που πήρε το καλοκαίρι η ελληνική κοινωνία, αλλά όχι μόνον αυτή, καθώς παρόμοιες καταστάσεις εξελίσσονται σε ολόκληρο τον κόσμο από την πανδημία, που όχι μόνο δεν υποχώρησε στις συνθήκες της ζέστης, αλλά εμφάνισε μεγάλη διασπορά, με συνέπεια χιλιάδες νέες μολύνσεις και εκατοντάδες νέους θανάτους. Η άρση των μέτρων και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι ανακοινώσεις από τον Μάιο έγιναν δεκτές και εφαρμόστηκαν σε κλίμα πλήρους χαλάρωσης και ελευθερίας από την κοινωνία. Και όλα αυτά οδήγησαν στην έκρηξη των κρουσμάτων σε συνδυασμό με τη μείωση της ανοσολογικής απόκρισης των εμβολίων. Η επιστροφή στην προ-πανδημίας κανονικότητα είναι απλώς ένα μεγάλο στοίχημα. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο όμως εάν και πότε θα το κερδίσουμε ως κοινωνία, αφού είναι ένα από τα πολλά ερωτήματα στα οποία δεν έχει απαντήσεις ούτε η επιστημονική κοινότητα. Είδαμε ότι έχουμε πραγματικά μία τάση του πολίτη λόγω της αφριζόμενης κόπωσης εύκολα να αναιρεί και να μην υιοθετεί τα μέτρα τα οποία έπαιρνε όλον αυτόν τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, στην καλή άκρη αυτών των παρατηρήσεων, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αριθμός του πληθυσμού, ένα συγκεκριμένο ποσοστό του πληθυσμού, το οποίο έχει στεγνιστεί τη σημασία της ατομικής προστασίας, δηλαδή της προστασίας της ατομικής του υγείας, και αναμένουμε ότι αυτό το κομμάτι του πληθυσμού πραγματικά θα λειτουργήσει ως μαγιά για να μπορέσουμε να πορευτούμε και τους επόμενους μήνες που θα έχουμε επίσης σημαντικά κοινωνικά φαινόμενα, στο πούμε έτσι, η έναρξη των σχολείων, η έναρξη της ακαδημαϊκής δραστηριότητας, η επιστροφή στην εργασία και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, χρειάζεται το μάθημα του καλοκαιριού, παρόλο το ότι σαφώς και είμαστε καλύτερα από ότι ήμασταν πέρσι το καλοκαίρι, είναι ότι για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε αυτήν την κανονικότητα, αυτό το δρόμο προς τα μπροστά που τον ευχόμαστε 2,5 χρόνια τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, ότι χρειάζεται δομημένη, συγκροτημένη και συστηματική δουλειά σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της πολιτείας. Η επιστημονική κοινότητα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι πέτυχε άλματα με τα εμβόλια και τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Από την άλλη όμως απέτυχε να προβλέψει την πορεία της νόσου. Η δυνατότητα πρόβλεψης, που ήταν κάτι που είχαμε δώσει στο οποίο είχαμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην αρχή, για να μπορεί κανείς να κατευθύνει και τα οριζόντια μέτρα. Γι' αυτό υπήρχε τόση μεγάλη έμφαση στην δυνατότητα πρόληψης, για να μπορεί κανείς να είναι ευέλικτος ως προς ποιε κοινωνικές λειτουργίες θα ανοίγουν και θα κλείνουν κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, έδειξε τις αδυναμίες του το σύστημα αυτό πρόληψης. Παρ' όλα αυτά, η μοντελοποίηση των δεδομένων λόγω της πανδημίας προχώρησε πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή διδαχτήκαμε πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ αυτών, όπως πολύ ωραία είπατε, να είμαστε και ταπεινοί ως προς τις προβλέψεις μας. Και ως προς τα επιτεύγματα, θα μου επιτρέψετε εκτός από τα εμβόλια να προσθέσω και τα φάρμακα, τις φαρμακευτικές παρεμβάσεις που έχουμε και οι οποίες θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι που έτσι μονοπολεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες, που είναι οι θάνατοι από COVID και οι θάνατοι με COVID, ότι υπάρχουν κράτη στο εξωτερικό που λύνουν τα προβλήματα αυτά με έναν τρόπο πιο διεκπαιρεωτικό και πρακτικό. Αυτά τα επιστημονικά προβλήματα, τα επιστημονικά ερωτήματα. Ναι. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευέλικτο σύστημα, το οποίο με το που γεννιέται ένα ερώτημα, όπως αυτό που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας, να μπορεί να δημιουργεί τους πόρους και να αναθέτει τις ερευνητικές ομάδες να λύνουν οριστικά το πρόβλημα αυτό, ώστε αυτό να μην χρονίζει και να μην δημιουργεί και μια συνεχιζόμενη ανασφάλεια και μια έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη προς την επιστήμη και προς την πολιτεία, αν αυτό είναι κάτι που συμπορεύεται. Και να μην καθίσταται πολιτικό πρόβλημα. Ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα με τα δεδομένα να απαντούμε μέχρι εκεί που μπορεί να απαντήσει η επιστήμη και μετά πραγματικά το ερώτημα αυτό να πάρει τις πραγματικές πολιτικές του διαστάσεις.